Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά ασχολούμαστε με μια καινούργια κινηματογραφική λίστα και πιο συγκεκριμένα με μια λίστα που μου έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές σχετικά με τα 10 καλύτερα κινηματογραφικά σενάρια. Αξίζει να αναφερθεί πως δεν ξέρω αν σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή τα 10 καλύτερα όλων των εποχών. Έχει γίνει μια τεράστια έρευνα από κριτικούς, από ειδικούς του κινηματογράφου, από review, από την Ακαδημία, μιλάμε για τα Όσκαρ, μιλάμε για τις Χρυσές Σφαίρες, τη δική μας προσωπική άποψη φυσικά. Οπότε βγήκε μια σχετικά πολύ δυνατή λίστα, θα έλεγα. Και η γνώμη φυσικά είναι υποκειμενική του καθένα, μπορεί να μην σας αρέσει καμία από αυτές τις ταινίες που θα σας παρουσιάσω. Μπορεί και όλες να τις θεωρείτε εξαιρετικές φυσικά, όπως τις θεωρούμε και εμείς εδώ στο κανάλι. Νομίζω ότι είναι άδικο να τις βάζεις εντωμεταξύ αυτές τις συγκεκριμένες ταινίες σε συγκεκριμένη σειρά, δηλαδή δέκατη θέση, ένατη και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι τις αδικείς κάποιες. Έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα για να μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοια κινηματογραφική λίστα. Νομίζω ότι το θέμα είναι ξεκάθαρο, ότι το σενάριο πρέπει να είναι πολύ δυναμικό, πρέπει να κρατάει το θεατή, να είναι ξεκάθαρο, να έχει επίσης το κάτι διαφορετικό, να σου προσφέρει κάτι παραπάνω σε σχέση με τις υπόλοιπες ταινίες. Και φυσικά μη μου συγκρίνετε λίστες μεταξύ τους. Δηλαδή, άλλο τα 10 καλύτερα κινηματογραφικά σενάρια, άλλο οι 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με σενάριο. Μην ανατρέξετε στη λίστα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, γιατί εκεί θα δείτε διαφοροποιημένα πράγματα. Στη λίστα με τις 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, ας πούμε, παίρνουμε ένα πιο γενικό σύνολο, μια πιο γενική εικόνα της εκάστοτε ταινίας. Δηλαδή, στην πρώτη θέση είναι για μας αυτή που έχει το καλύτερο σενάριο, την καλύτερη σκηνοθεσία, τα καλύτερα κουστούμια, ηχητικά και οπτικά εφέ, όλο το πακέτο. Εδώ μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για το σενάριο της εκάστοτε ταινίας. Οπότε προσπαθήστε να μην συγχέετε λίστες μεταξύ τους, γιατί κάθε λίστα εδώ στο κανάλι μας είναι εντελώς διαφορετική. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας δεκάδα. Και στο νούμερο 10 έχουμε το Life is Beautiful του 1997, Ρομπέρτο Μπενίνι φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. La Vita è Bella. Και ίσως μία από τις, όχι ίσως, είναι μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ. Φανταστείτε τώρα για να μπαίνει στη 10η θέση το La Vita è Bella, τι έχουμε να δούμε παραπάνω, έτσι. Νομίζω πως το σενάριο της συγκεκριμένης ταινίας είναι γνωστό σε όλους. Έχουμε να κάνουμε με την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε να κάνουμε με στρατόπεδα συγκεντρώσεως και ένα ζευγάρι που εξαιτίας της εβραϊκής τους καταγωγής βρίσκεται μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως και προσπαθεί να επιβιώσει. Άντρας, γυναίκα και παιδάκι. Τώρα θα σας μιλήσω μέσα στις άκρες για το κάθε σενάριο, δεν θα παρουσιάσω πάρα πολλά πράγματα, αλλά το La Vita è Bella είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ταινίες όλων των εποχών, μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Παίρνουμε κάποια κωμικά στοιχεία σε αυτή την ταινία, παίρνουμε έντονη κοινωνικότητα, έντονο δράμα. Οπότε νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για να ξεκινήσουμε την λίστα μας. Πάμε στη θέση νούμερο 9, όπου θα βρούμε το Terminator του 1984. Και για ποιο λόγο μπαίνει το Terminator? Φανταστικό σενάριο. Ταινία επιστημονικής φαντασίας φυσικά, αλλά έχει και ένα πολύ φανταστικό σενάριο από πίσω του. Το συγκεκριμένο φιλμ, το συγκεκριμένο έργο, το οποίο σενάριο ασχολείται κυρίως με το χρονικό παράδοξο και με το ταξίδι στον χωροχρόνο. Με αυτή την ταινία λοιπόν και με το συγκεκριμένο σενάριο δημιουργήθηκαν οι βάσεις για να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο franchise, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δυνατό πρέπει να είναι το σενάριο για να μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές συνέχειες. Ένα ρομπότ από το μέλλον λοιπόν επιστρέφει πίσω στο παρελθόν ώστε να σκοτώσει τη μάνα του μελλοντικού ηγέτη των ανθρώπων, του ηγέτη που θα ηγηθεί στον πόλεμο κατά των μηχανών. Σπουδαίο σενάριο, πολύ ψαγμένο και νομίζω ότι είναι ορόσημο στον φανταστικό σινεμά η συγκεκριμένη ταινία. Πάμε όμως παραπάνω, πάμε στο νούμερο 8, όπου θα βρούμε το Braveheart του 1995. Θα μου πείτε ότι είναι βιογραφική, οπότε το σενάριο ουσιαστικά ακολουθεί και την πραγματική ζωή. Εδώ δεν είμαστε απόλυτοι σε αυτή τη δήλωση, γιατί με το σενάριο του Braveheart, της συγκεκριμένης ταινίας, πάρθηκαν πολλές ελευθερίες και κάποια πράγματα δεν είχαν γίνει όπως παρουσιάζονταν στην ταινία. Ο William Wallace λοιπόν δεν ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα που είδαμε στη μεγάλη οθόνη. Παρ' όλα αυτά, το σενάριο που πλαισιώνει την ταινία είναι
εξαιρετικό, δημιουργήθηκε μια επικότατη ταινία και νομίζω ότι είναι επίσης μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και μια από τις πολύ αγαπημένες μου. Πάμε στο νούμερο 7, όπου θα βρούμε το Planet of the Apes του 1968, με Charlton Heston πρωταγωνιστή, 1968, όχι 1998, εννοείται. Έχουμε να κάνουμε με μια απίστευτη ταινία που επίσης δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο franchise, ενώ έγινε και reboot και υπήρξαν και σε αυτό το reboot κάποιες συνέχειες. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη ταινία με τον Charlton Heston είναι απίστευτη, το σενάριο είναι, τι να πω, εντελώς παράδοξο, εντελώς τρελό και με ένα φινάλε που όμοιό του δεν βρίσκεις εύκολα σε άλλη ταινία φαντασίας. Απλά εξαιρετική. Πάμε στο νούμερο 6, όπου θα βρούμε το Forrest Gump του 1994 με τον Tom Hanks ίσως στον καλύτερο ρόλο του. Πάρα πολύ καλή ταινία. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω πάρα πολλές φορές τη λέξη φανταστικό, φανταστική κτλ. Κτλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η συγκεκριμένη ταινία είναι υπέροχη. Είναι η ζωή ουσιαστικά, το πορτρέτο ενός ανθρώπου ο οποίος έζησε τα πάντα. Από σοβαρά προβλήματα υγείας, κινητικά προβλήματα υγείας, μέχρι και τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ένας ρόλος σύμβολο. Νομίζω ότι όταν μας έρχεται στο μυαλό ο Tom Hanks, μας έρχεται με αυτή την εικόνα να κάθεται στο παγκάκι και να λέει τις ιστορίες του. Ο ρόλος είναι απίστευτος, το σενάριο από το πολύ πάνω ράφι, οπότε άξιζε η συγκεκριμένη ταινία να βρίσκεται στην λίστα μας. Πάμε στο νούμερο 5, όπου θα βρούμε το The Shawshank Redemption του 1994, τελευταία έξοδος, Rita Hayworth, καμία σχέση στα ελληνικά τέλος πάντων. Απλά το πόστερ της Rita Hayworth είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πλοκή της ταινίας. Έχουμε να κάνουμε με βαρυπινίτες σε αυτό το film και το σενάριο ακολουθεί τα βήματα του βασικού πρωταγωνιστή, ο οποίος έχει πάρει την απόφαση να αποδράσει από αυτό το τρομακτικό άσυλο, από αυτή την τρομακτική φυλακή τέλος πάντων. Ήθελα πολύ έτσι να βάλω μια μυστηρίου ψιλοπεριπέτεια, θα έλεγα. Έπαιξα μεταξύ Εξπρές Μεσονυχτίου, Φωλιά του Κούκου και αυτό, και νομίζω ότι προτίμησα να βάλω αυτό, αφού φαίνεται ότι το προτιμούν και πολύ περισσότεροι θεατές. Οι βαθμολογίες που λαμβάνει η συγκεκριμένη ταινία είναι απίστευτες φυσικά. Θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, οπότε ποιος είμαι εγώ για να διαφωνήσω. Αλλά βλέπετε τι ταινίες είχα στο μυαλό μου, έτσι. Το Εξπρές του Μεσονυχτίου, τη Φωλιά του Κούκου και αυτό. Και προτίμησα να βάλω αυτό. Ο ανταγωνισμός ήταν απίστευτος. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρω αν παρουσιάζω τα 10 καλύτερα σενάρια όλων των εποχών, αλλά σίγουρα παρουσιάζουμε 10 φανταστικές ταινίες. Πάμε λίγο παραπάνω. Στο νούμερο 4 θα βρούμε τον Νονό του 1972. Τι να πω για τον Μάρλον Μπράντο, τον Αλ Πατσίνο και όλη την υπόλοιπη παρέα. Η ταινία έχει να κάνει με έναν γκάνγκστερ φυσικά, την άνοδό του. Μάλλον την ακόμη μεγαλύτερη άνοδό του. Γιατί όταν ξεκινάει η ταινία βλέπουμε το συγκεκριμένο Νονό της νύχτας, της μαφίας, να είναι ήδη πολύ δυνατός, ενώ βλέπουμε φυσικά και την πτώση του και την άνοδο του Αλ Πατσίνο στη θέση του. Δεν γινόταν να μην μπει ο Νονό σε αυτή τη λίστα, δεν υπήρχε περίπτωση. Πάμε στο νούμερο 3, όπου θα βρούμε το Star Wars του 1977 και για να γυρίζετε σε αυτό το σύμπαν, να γυρίζετε η μία σειρά μετά την άλλη, η μία ταινία μετά την άλλη, αυτό σημαίνει ότι η πρώτη ταινία, δηλαδή το επεισόδιο 4, κάτι έκανε καλά. Το σενάριο της συγκεκριμένης ταινίας άφησε ένα τεράστιο legacy από πίσω του, στο οποίο πατάνε όλες οι επόμενες ταινίες. Δεν πρόκειται να δούμε σενάριο σαν την πρώτη τριλογία Star Wars, δεν υπάρχουν αυτές οι ταινίες, απλά. Πάμε στο νούμερο 2, όπου θα βρούμε το Inception του 2010. Το ξέρετε ότι είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο νομίζω ότι ήταν φανταστικός στη συγκεκριμένη του προσπάθεια. Το Inception είναι από την αρχή ως το τέλος μια άρτια φτιαγμένη ταινία. Έχει ένα απίστευτα φτιαγμένο σενάριο, πολύ προσεγμένο, που η κάθε λεπτομέρεια μετράει. Την ταινία, για να την καταλάβεις απόλυτα, πρέπει να τη δεις τουλάχιστον 2-3 φορές. Την έχω δει 10, ξέρω εγώ, και μπορεί να λέω λίγα αυτή τη στιγμή. Είναι από τις αγαπημένες μου, είναι από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και νομίζω ότι έπαιζε ακόμη και για πρωτιά. Αλλά τα όνειρα δυστυχώς έχασαν από την επιλογή της πρώτης θέσης που δεσπόζει το Αμαντέους του 1984.
όπου για μένα είναι και η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, η συγκεκριμένη. Σας σποιλάρω και για την άλλη λίστα που έχουμε φτιάξει, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω τον Mozart δεύτερο. Νομίζω ότι είναι λες και παίζει ο αληθινός Mozart και κάνει την ίδια του τη ζωή, λες και δεν βλέπουμε ταινία μπροστά μας. Τα σκηνικά, τα κοστούμια, τα εφέ, ειδικά τα ηχητικά εφέ, η φωτογραφία, η ηθοποιή, το σενάριο που έφτιαξε μια, έπλασε μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι ακόμη και αληθινή. Φοβερή ταινία το Amadeus. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το. Πείτε μου στα σχόλια τα δικά σας καλύτερα σενάρια, τις ταινίες που σας κέρδισαν από την αρχή ως το τέλος χάρη στο δυναμικό τους και υπέροχό τους σενάριο. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό σε αυτή τη λίστα ή γενικά σε όλες τις λίστες που κάνουμε. Είναι η υποκειμενική γνώμη του καθένα. Αυτή είναι η γνώμη μας, νομίζω ότι αυτά είναι τα 10 καλύτερα σενάρια. Συγκριτικά τέλος πάντων με άλλα αριστουργήματα. Δυστυχώς έπρεπε να γίνει ένα τεράστιο ξεκαθάρισμα. Δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ. Όσα παίρνει ο άνεμος, έμεινε έξω. Καζαμπλάνκα, έμεινε έξω. Οι 12 ένορκοι έμειναν έξω. Το τελευταίο των Μοϊκανών, ο μονομάχος. Τι άλλο να πρωτοπώ. Τεράστιες ταινίες, τεράστιες, γιγάντιες ταινίες. Όμως δυστυχώς προσπάθησα να επιλέξω εκείνες που το σενάριό τους ήταν άρτιο. Που από την αρχή ως το τέλος είσαι καθυλωμένος στην ταινία, τη βλέπεις και δεν μπορείς να ξεκολλήσεις τα μάτια σου από αυτήν. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!